Πάμε να συναντήσουμε για τον Δήμαρχο Αλμυρού. Ξέρετε, γελάμε με ένα πικρό τρόπο, γιατί όλοι ονειρευόσασταν να πείτε στους δημότες σας αισιόδοξα πράγματα, ωραία πράγματα, μια πιο φωτεινή επόμενη μέρα. Και τώρα πρέπει όλο αυτό να γίνεται σε μια άγρια συνθήκη που αλλάζουν και τις προτεραιότητες όσα έχουν φέρει οι δύο θεομηνίες. Προφανώς αλλάζει η προτεραιότητα. Δηλαδή εσείς είχατε ένα σχεδιασμό να πείτε 10 πράγματα διαφορετικά. Προφανώς επίσης οι πλημμύρες, επειδή είχαν ξαναχτυπήσει πριν 3 χρόνια τον Αλμυρό, έφεραν και τέτοια μέτρα και τέτοιες μέρημνες, αλλά. Καλή επιτυχία, Δήμαρχε. Σας χαιρετώ όλους, και εσάς και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, έτσι μου έρχεται σκέψη τώρα ότι ο Αλμυρός έχει περάσει μεγάλες ταλαιπωρίες. Να σκεφτώ τους σεισμούς της αρχής της δεκαετίας του 80, πλήρη καταστροφή, εξαφανίστηκε ο Αλμυρός. Κι όμως, μέσα σε μια πενταετία, εμφανίστηκε ένας πανέμορφος Αλμυρός, με ωραία κτίρια, με πανέμορφες 4 εκκλησίες που δεν έχει ούτε ο Βόλος τα έλεγα. Ένας Αλμυρός ο οποίος φτιάχθηκε από την αρχή. Τι θέλω να πω. Όλες αυτές οι εμπειρίες συσσωρευμένες και στο πρόσωπο το δικό μου, και ο Ιαννός, και η Χρονίος, και οι καταστροφές οι τελευταίες, θέλω να δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι από τις δυσκολίες πάντα βγαίνει κάτι καινούριο. Ας τώρα τις αφήσουμε, ας είναι νωρίς, πίσω και ας κοιτάξουμε να βρούμε την ευκαιρία να δούμε το αύριο μέσα από την καταστροφή. Βέβαια, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να το πει κάποιος. Αλλά όλη αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία, όλη τα τελευταία χρόνια της διοίκησης του Δήμου, από την ομάδα που είμαι εγώ επικεφαλής, νομίζω, αρχίζω και βλέπω μπροστά με αισιοδοξία ότι έχει καταστραφεί να το κάνουμε από την αρχή. Ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Αυτό είναι πολύ νωρίς, αλλά ταυτίζεται και με τις εκλογές και δεν είναι εύκολο ότι και να πεις εντάξει, να αυτό να το γίνει, λέγαμε πιστευτό. Και για τον Ιαννό. Έτσι. Δηλαδή λέγαμε ότι όλο το παρόχθιο μέτωπο μπορεί να γίνει κάτι υπέροχο. Αλλά είδατε ότι και αυτό περιορίστηκε. Ήρθε να φάει κι άλλο παρόχθιο μέτωπο να απειλήσει τα σχολεία που είναι κοντά στον ξηριά του Αλμυρού. Άρα, ό,τι και να μας έχει συμβεί, πρέπει να συσσωρεύσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Η διοίκηση, η σημερινή ή η αυριανή του Δήμου και η κοινωνία. Και αυτό το μήνυμα που τους δίνω, ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι για τις δυσκολίες που έρχονται, όχι μόνο από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και γενικότερα. Καταλαβαίνετε. Βέβαια, σε ποια περιραίωση ατμόσφαιρα και την υγειονομική κρίση που πηγαίνουμε. Η υγειονομική, εθνική κρίση. Υπάρχουν ζητήματα πολλά για το αύριο. Άρα, το μήνυμα που δίνουμε προς την κοινωνία του Αλμυρού και γενικότερα είναι να είμαστε ενωμένοι και μαζί με εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση του Δήμου, αλλά και γενικότερα στην κεντρική διοίκηση, να περάσουμε όλα αυτά τα δύσκολα. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει διαραγεί αυτός ο δεσμός κοινωνίας και εξουσίας, να το πω γενικότερα. Άρα, δεν μας απομένει ένα είδος πατριωτισμού να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα, και αυτό είναι το γενικό. Και μπορούμε να πούμε, αν θέλετε, και στο ειδικό, τι πρέπει να πράξουμε από εδώ και πέρα. Σαν τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα. Πάμε να δούμε τι πρέπει. Θα σας συγχαρώ. Και να αλλάξουμε την ατζέντα, δηλαδή. Οι δημότες του Αλμυρού, του μεγάλου Δήμου Αλμυρού, του δεύτερου μεγαλύτερου στη Μαγνησία, θα σας επιβραβεύσουν ή όχι στις κάλπες την Κυριακή. Αυτό που θέλω εγώ να σας απευθύνω συγχαρητήρια είναι για ένα πράγμα μόνο. Διότι δεν επιδείξατε επιπολαιότητα. Σας είχα δει σε αυτό το περίφημο βίντεο με την Αντιπεριφερειάρχη να διαβεβαιώνει για τη στατικότητα της γέφυρας και λίγη ώρα μετά αυτή να καταραίει. Οπότε και μόνο αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, ξέρετε, του πολιτικού, το να μην παρασύρεται. Γι' αυτό και μόνο. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να δώσω συγχαρητήρια για τα υπόλοιπα. Θα τα κρίνουν οι δημότες σας. Πάμε να δούμε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα του Αλμυρού. Με θεραπευμένες τις πληγές ή με τη θωράκιση της περιοχής, αλλά να δούμε τις παράλληλες διαδρομές που πρέπει να γίνουν. Ναι. Λοιπόν, όπως προείπατε, η ατζέντα έχει αλλάξει. Άλλα σχεδιάζαμε για τις εκλογές, άλλα όνειρα είχαμε και πρέπει και στη διαδικασία των εκλογών, αλλά και ο σχεδιασμός μας για το αύριο του Αλμυρού πρέπει να είναι διαφορετικός. Η ατζέντα αυτή που υπήρχε έτσι για το αύριο ήταν να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε έργα που θα
οδηγήσουν στην πράσινη μετάβαση και στη μείωση της ενέργειας, του κόστους της ενέργειας. Αυτό είναι κλασικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο Ελλάδα, είναι έργα τα οποία πρέπει να ταυτιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα συνεχίσουμε, παρόλο τις δυσκολίες που βρήκαμε, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, είμαστε τυχεροί ως Δήμος Αλμυρού, γιατί την προηγούμενη χρονιά οργανώσαμε μια πολιτική προστασία, τουλάχιστον στις διαδικασίες. Υπάρχει τμήμα πλέον πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αλμυρού, ενσωματωμένη στο υπηρεσιακό πρόγραμμα του Δήμου, και είναι στελεχωμένη με δύο άτομα, διοικητικά. Αυτό που μας απομένει λοιπόν είναι, με τη βοήθεια της κεντρικής διοίκησης, που τη χρειαζόμαστε και σε προσωπικό αλλά και σε μηχανήματα, είμαστε έτοιμοι διαδικαστικά το τμήμα αυτό να λειτουργήσει άμεσα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε στην καινούργια εποχή όλα αυτά τα φαινόμενα που μας έρχονται. Είτε πυρκαγιές μεγάλες, είτε καταστροφές, είτε χιόνια, όλα είναι έντονα πλέον. Και δεν μπορώ να πω αν προέρχονται από την κλιματική αλλαγή λόγω κρίσης ή λόγω παρεμβάσεων των ανθρώπων. Είναι μπορεί να και ένα φαινόμενο γενικό. Υπάρχουν κατά καιρούς μεγάλοι περίοδοι που αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Άρα είμαστε έτοιμοι όσον αφορά για την νέα πενταετία να οργανώσουμε τουλάχιστον ο Δήμος διαδικαστικά και γραφειοκρατικά την πολιτική του προστασία. Απλώς θέλουμε μια καλή συνεννόηση με την κυβέρνηση, έτσι ώστε να στελεχωθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το πρώτο μέλημά μας, και άμεσα να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, γιατί έχει αμεσότητα και είναι και επίκαιρο με όλα αυτά που περάσαμε. Γενικότερα δεν θα έλεγα ότι ο Αλμυρός δεν είναι θωρακισμένος. Είναι θωρακισμένος και μπορεί να αντιμετωπίσει όσον αφορά τα του τόπου του και χωρίς ιδιαίτερες μεγάλες βοήθειες. Πάθαμε καταστροφές, γεφύρια πέσανε. Η Αμαλιάπολη κινδυνεύει η είσοδος η κεντρική να μην υπάρχει, να εμφανιστεί. Ήδη καταστήματα αποχωρήσανε, γιατί έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα. Το αίτημα που έχουμε στις επόμενες μέρες μετά τις εκλογές, στις πρώτες συναντήσεις που θα έχουμε, είναι δύο γεφύρια πρέπει να γίνουν από την αρχή και αποκατάσταση όσον αφορά τις πόλεις της Αμαλιάπολης να κινδυνεύει να μην έχει είσοδο. Είναι τρία μεγάλα έργα. Έχει φύγει όλο το παραλιακό μέτωπο της εισόδου. Της εισόδου που είναι και στο λιμεναρχείο, ας πούμε. Από το λιμεναρχείο μέχρι κοντά στην όλη κοινότητα. Όλη πλαγιά, με τα καταστήματα από την πλευρά. Το πρώτο κατάστημα ήδη έχει ξυλωθεί. Απίστευτο. Ναι, και πλησιάζει και προς το δρόμο και προς την είσοδο. Άρα χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο έργο και γρήγορα. Δηλαδή είναι το ίδιο σημαντικό όσο είναι και τα γεφύρια. Όπως είναι και η είσοδο της πόλης του Αλμυρού. Που δεν το έχουμε χάσει, ας πούμε, και πηγαίνουμε από δρόμους οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι για κυκλοφορία. Πότε σας λένε από τον αυτοκινητόδρομο? Έχω αύριο συνάντηση με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίο για να μπορέσουμε μήπως και λύσουμε το ζήτημα πριν επισκευάσουν τη γέφυρα, γιατί βλέπω να κολλησιεργούν. Μήπως βρούμε λύσεις πρώτον για άλλες, οι οποίες βέβαια δεν θα ξεπερνάνε την επικινδυνότητα. Και η είσοδο του Αλμυρού από την παλιά Εθνική Οδό που. Δηλαδή δρόμο να μείνει ανοιχτή, θα εισηγηθείτε εσείς η είσοδο του Αλμυρού και να εκτρέπετε να σπάσει ένα μέρος. Αλλού για να μπορέσει να υπάρχει είσοδο του Αλμυρού. Γιατί για να πας Αθήνα στο Αλμυρού πρέπει να πας σε επαρχιακό δρόμο 20 χιλιόμετρα ή για Θεσσαλονίκη άλλα 20. Για να μπει στην Εθνική Οδό. Αλλά και η παλιά Εθνική Οδό, η γέφυρα η περίφημη που έπεσε. Η παλιά Εθνική Οδό, η οποία διατέμπνει τρεις δήμους, Γκάρσια, και εκεί γίνεται μεγαλύτερη κυκλοφορία, και αυτή η γέφυρα πρέπει να γίνει, που είναι η γέφυρα που πρέπει να την κάνουμε εμείς. Άρα, πρώτες προτεραιότητες. Είναι και το θέμα του αεροδρομίου στο μέση. Πρώτες προτεραιότητες. Το αεροδρόμιο είναι και αυτό ένα βάσανο. Ό,τι συμβαίνει στο Δήμο Αλμυρού παίρνουν, ξέρετε. Ναι. Δυστυχώς η κεντρική διοίκηση δεν μπορεί να υποστηρίξει ακόμα και ένα αεροδρόμιο. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα έξοδα και κονδύλια για να μπορέσει στην καθημερινότητα, είτε άμα βρέχει, είτε και κάποιο καθαρισμό. Τέλος πάντων. Άρα, τα πρώτα βήματα που πρέπει να. Στην καινούργια διοίκηση του Δήμου μας πρέπει να είναι η πολιτική προστασία σίγουρα. Όσον αφορά να θωρακίσουμε την πόλη, γιατί έρχεται χειμώνας, αλλά και γενικότερα. Άρα, η ατζέντα που είχαμε τα σχέδια δεν θα τα σταματήσουμε. Έχουμε εμπειρία και δύναμη να προχωρήσουμε σε αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Όσο δύσκολες και αν είναι εποχές, όσο και αν πρέπει να βάλουμε καινούργιους προγραμματισμούς. Άρα, το ζήτημα της πολιτικής προστασίας είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι όσον αφορά κλασικές δραστηριότητες του Δήμου. Είναι ότι μπορώ να το πω, γιατί πλέον το γνωρίζω και έχουν ετοιμαστεί και μελέτες,
ότι στην επόμενη πενταετία οι Δήμοι πρώην Σούρπης και Πτελεού θα έχουν νερό από το Μαυρομάτι. Επιφανειακό και καθαρό νερό και με μείωση του κόστους. Άρα αυτό είναι έτοιμο. Ίδρευση μελέτες, και άρδευση λοιπόν. Ίδρευση οπωσδήποτε. Και την άρδευση θα... όσον αφορά τα αρδευτικά, γίνονται δύο μεγάλα έργα, όπως ξέρετε, η Λιμενεξαιμίνη του Ξηριά και ένα μεγάλο έργο κοντά στα 3 εκατομμύρια όσον αφορά την ανασύσταση όλου του δικτύου του παλιού το ΕΒ του Πλατάνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και θα λειτουργήσει αλλά και θα μειώσει πολύ το κόστος καλλιέργειας στους αγρότες. Δεν είναι μόνο να κερδίζουμε κάτι στην τιμή, αλλά πρέπει να μειώνουμε και το κόστος όσον αφορά την ενέργεια. Είναι σημαντικά ζητήματα που αφορούν το νερό, επειδή τα έχουμε κιόλας, απλώς πρέπει ο Δήμος κατασκευάζοντας τα έργα και οι αγρότες πλέον πρέπει να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν τα παλιά το ΕΒ. Άρα δεν μπορεί μόνος το Δήμος να κάνει έργα, κάποιοι πρέπει να τα λειτουργήσουν. Δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο Δήμος τα έκανε όλα. Πρέπει και οι αγρότες να συμμετέχουν μόνοι τους στη διαχείριση των υδάτων. Άρα αυτά τα δύο νομίζω πως είναι έτοιμοι και οι Πλατανιώτες και από το Κρόκιο να έχουμε έρθει στην πρώτη συνεργασία, να συμμετέχουν έτσι ώστε να λειτουργήσουν, όχι να κατασκευάζουν τα έργα, και πρέπει να λειτουργήσουν και να παραδίδουν στην κοινωνία ως λειτουργικά. Άρα το πρόβλημα των νερών είναι σημαντικό, έχουν δρομολογηθεί από την προηγούμενη τετραετία και σημαντικά έργα, αλλά και σημαντικά έργα που περιμένουμε την ένταξη. Και το άλλο είναι οι αποχετεύσεις. Όπως σας είπα, κλασικά ζητήματα που ασχολείται η τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουμε πάρει την αδειοδότηση από 4 βιολογικούς, από Βρύνινα και Άγιοι Θεόδωροι που ήταν παλιοί και δεν λειτουργούσαν, είχαν γίνει σχεδόν βόθροι. Άρα, από τη στιγμή που πήραμε τις αδειοδοτήσεις, η χρηματοδότηση είναι το πιο εύκολο κομμάτι στη δυσκολία από ό,τι η αδειοδότηση στο ελληνικό κράτος. Όπως και σήμερα που έχουμε την ομιλία στο Πτελεό, που είναι σημαντικό ζήτημα και για το βιολογικό του Πτελεού, έχει προχωρήσει αρκετά και περιμένουμε από μέρα σε μέρα τις περιβαλλοντικούς όρους, έτσι ώστε να λειτουργήσει και αυτός, για να μπορέσουν να γίνουν τα δίκτυα. Άρα, μαζί με το Κρόκιο και το Πλάτανο που έχουν ενταχθεί, είναι μια σειρά οικισμών που θα φτάσουμε στο 80% περίπου των οικισμών του Αλμυρού να έχουν δίκτυα αποχέτευσης, γιατί τη Σούρπη θα τη ξεκινήσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Άρα, είναι σημαντικά ζητήματα και κατευθύνσεις που πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση για την αρμοδιότητά της να τα ολοκληρώσει. Η τετραετία που πέρασε ήταν μια δύσκολη τετραετία με όλα αυτά τα φαινόμενα, αλλά δεν μας αποπροσανατόλισε και ήταν μια τετραετία σχεδιασμού έργων, γιατί το ΕΣΠΑ ξεκινάει το καινούργιο του 23 και είμαστε πανέτοιμοι, εμείς που γνωρίζουμε και προσπαθήσαμε, να ξεκινήσουμε από την επόμενη μέρα την υλοποίηση όλων αυτών των έργων. Καλή δύναμη. Αυτά και γενικότερα να απευθυνθώ και στο λόγο του Αλμυρού, να του πω ξανά όπως ξεκίνησα, ότι ενωμένοι μαζί θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες όλες. Το ενωμένοι φαντάζομαι το στέλνετε ως μήνυμα και στις άλλες παρατάξεις. Βεβαίως. Συνοστισμός υποψηφίων για το αξίωμα του Δημάρχου. Και του Δημάρχου, αλλά και επειδή ο εκλογικός νόμος ήταν τέτοιος που μπορούσε να βάλει πολλούς υποψηφίους, ένας στους 25 είναι υποψήφιοι, παρακαλώ. Μα ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι πια θα έχουν φτάσει να κρύβονται οι δημότες που δεν είναι υποψήφοι. Γι' αυτό διακριτικότητα. Έτσι, από τηλεφωνήματα, από επισκέψεις, όλοι σε μικρές περιοχές. Τώρα σκεφτείτε, άντε, ο Αλμυρός είναι και μια μεγάλη πόλη. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται στη Σούρπη, στο Φτελιό, στην Μιτζέλα, στα ορεινά χωριά, που είναι 5 νοματέοι, έτσι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικά τα μηνύματα που πρέπει να δώσουμε, να ταυτιστούμε Δήμος και κοινωνία και δημότες, και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της πενταετίας θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, Δημάρχε, να είστε καλά.